με σκοπό να εξυπηρετηθούν οι οικογένειες που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στις ανάγκες των παιδιών τους. Το κοινωνικό παντοπολείο της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Λαρισαίων συγκεντρώνει σχολικά είδη εν ώψη της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής και Πολιτικής Προστασίας, κ. Σωτήρης Βούλγαρης, καλεί πολίτες, φορείς και επιχειρήσεις να συνεισφέρουν με σχολικά είδη όπως τετράδια, βιβλία, μολύβια, σχολικές τσάντες και οτιδήποτε μπορεί να φανεί χρήσιμο για το μαθητή. Η συγκέντρωση των σχολικών ειδών γίνεται στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπολείου Μανολάκη 9-11 και ώρες 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Είμαστε έξω από το Κοινωνικό Παντοπολείο, το οποίο προσκαλεί όλους τους φίλους που θέλουν να βοηθήσουν, έτσι ώστε σχολικά είδη, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, να φτάσουν σε οικογένειες που δεν έχουν τη δυνατότητα να μπορέσουν να αγοράσουν όλα τα πράγματα ή να ανακουφιστούν, τέλος πάντων, με αυτή την βοήθεια που θα προέλθει από όλους εμάς. Έχουν αποδείξει οι συμπολίτες μας, οι Λαρισαίοι, ότι σε οποιαδήποτε προσπάθεια του Κοινωνικού Παντοπολείου είναι αρρωγοί, στέκονται δίπλα και συνδράμουν τα μέγιστα στις μέρες τις δύσκολες που περνάμε. Το Κοινωνικό Παντοπολείο είναι μια από τις δομές παροχής βασικών αγαθών του Δήμου Λαρισαίων και λειτουργεί προς όφελος των ευπαθών ομάδων πληθυσμού, κυρίως αυτών που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας, μέσω της παροχής επισιτιστικής και υλικής βοήθειας. Να προσκαλέσουμε όλους τους συμπολίτες μας, οποιαδήποτε στιγμή, μέσα από τη διάθεση της αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας, εδώ στο Κοινωνικό Παντοπολείο γίνεται μια μεγάλη δουλειά, προσφέροντας σε όλους τους συνανθρώπους μας, σε όλους τους συμπολίτες μας, τους αδύναμους συμπολίτες μας, αυτό το οποίο οι ίδιοι προσφέρουν. Και έτσι λοιπόν αισθανόμαστε την ανάγκη να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς που μας προσφέρουν και να πούμε και σε όλους όσους είναι αδύναμοι ότι κανένας δεν είναι μόνος.